Κύριε Κατσότη, πόσο ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις? Δεν νομίζω ότι περιμέναμε στον 21ο αιώνα να ζήσουμε πόλεμο στην περιοχή μας, ενώ στην Ευρώπη. Κυρία Κουλούρη, πρέπει να θυμίσουμε ότι πριν 30 χρόνια κάποιοι πανηγύριζαν ότι ο κόσμος μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης θα είναι πιο ασφαλής, πιο ειρηνικός. Και είδαμε μέσα σε αυτή την περίοδο των 30 χρόνων να έχουμε δύο εμπειρίες στους πολέμους στο ευρωπαϊκό έδαφος. Και με την Ιουγκοσλαβία, τη διάλυσή της, που είναι γνωστό ότι και αυτή έγινε από την επέμβαση του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα βέβαια με την Ουκρανία, που παρά το ότι για δεκαετίες οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς ζούσαν ειρηνικά, αδερφωμένοι να το πω έτσι, έζησαν όλη αυτή την περίοδο της μεγάλης ανάπτυξης και της ικανοποίησης των αναγκών του λαού μας, αλλά και της βελτίωσης της ίδιας της ζωής τους. Έρχονται τώρα λοιπόν οι αστικές τάξεις των χωρών, βέβαια με την επέμβαση των άλλων χωρών, των ισχυρών χωρών, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε τον νέο πόλεμο στην περιοχή για να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερες σφαίρες επιρροής, μερίδια αγορών, τις πρώτες ύλες, τα ενεργειακά σχέδια, τους δρόμους μεταφοράς συνολικά της περιοχής να είναι υπό τον έλεγχό τους. Αυτός είναι ο πόλεμος που διεξάγεται. Ο λαός είναι αυτός που πληρώνει, να το πω έτσι, το μάρμαρο. Είναι το θύμα όλων αυτών των ανταγωνισμών, των αντιθέσεων, των συγκρούσεων στην περιοχή. Και το σημασία έχει ότι η χώρα μας έχει πολύ μεγάλες ευθύνες. Εδώ έχουν μεγάλες ευθύνες οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι τώρα. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουν στηρίξει όλες τις νατοϊκές αποφάσεις. Τα σχέδια αυτά για τη διεύρυνση αυτού του δολοφονικού οργανισμού του ΝΑΤΟ, την περικύκλωση της Ρωσίας, δρομολόγησαν, όπως είναι γνωστό, την εγκατάσταση νέων Αμερικανών αετοϊκών βάσεων στη χώρα, όπως εδώ της Αλεξανδρούπολης, που χρησιμοποιείται ευρέως αυτή την περίοδο για τη μεταφορά σαρβιωτικού υλικού, ελικοπτέρων από το Στεφανοβίκιο και την άλλη βάση δηλαδή, αλλά και άλλου υλικού για την περικύκλωση της Ρωσίας, για να μπορούν να προχωρήσουν οι ανταγωνισμοί και ο έλεγχος της περιοχής. Mm-hmm. Η χώρα μας, κυρία Κουρούρη, γίνεται θήτης άλλων λαών. Αλλά πέρα από εκεί όμως μπορεί να γίνει και θύμα. Γιατί όπως είναι γνωστό, μας το έχουν πει κιόλας, ότι εμείς θα είμαστε ο στόχος, γιατί από εδώ εφορμούν δυνάμεις και τέλος πάντων επιβουλεύονται άλλες χώρες, και εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να μείνει αμέτωχος, πρέπει να καταδικάσει αυτό τον υπερεσικό πόλεμο, δεν μπορεί να είναι ούτε με τη Ρωσία, ούτε με την ΗΠΑ, με τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας. Δεν ξέρω αν μπορεί και να είναι μόνη της η χώρα μας στο δεδομένο ότι βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο του χάρτη. Από αυτές τις υπερεσικές ενώσεις, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μείνουμε σε αυτά. Και ο λαός βέβαια να είναι αυτός ο υποκύρης στον τόπο, τον αποφασίζει ο ίδιος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κατσότη, αν είναι όλοι οι υπάλληλοι το ίδιο καλοί στην δουλειά τους και αν είναι αυτό που λείπει από τον οργανισμό, είναι, και δεν μιλάω μόνο για τον ΕΦΚΑ, για όλο το δημόσιο, και αν αυτό που λείπει από τους οργανισμούς γενικότερα είναι η στελέχωσή τους και οι οδηγίες μόνο. Όχι, κυρία Κουλούρη. Καταρχήν εδώ η στρατηγική της κυβέρνησης για την ασφάλιση είναι συγκεκριμένη. Λέει ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό προωθεί, αυτό πρόωθησε και η προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλα τα κόμματα υποτάσσονται σε αυτές και προσαρμόζουν την πολιτική τους και υλοποιούν με πολλούς νόμους που έχουν περάσει μέχρι τώρα αυτή την προοπτική της ιδιωτικής ασφάλισης. Όπως ξέρετε πολύ καλά, εμείς ως ΚΚΕ προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε, να αποκαλύψουμε αυτόν τον χαρακτήρα της επίθεσης στην κοινωνική ασφάλιση διαχρονικά. Από το 1990 με τη συνθήκη του Μάστριχτ μέχρι τώρα έχουμε συνεχείς ανατροπές στην κοινωνική ασφάλιση με απαλλαγή της εργοδοσίας και του κράτους και βέβαια με επενδύσεις, όπως λένε, των αποθυματικών στην αγορά, όπου είναι γνωστό οι συντάξεις, οι εισφορές, ασφαλιστικές παροχές έγιναν κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εμείς λοιπόν, όπως πρωτοστατήσαμε
ενάντια στον νόμο του Κατρούγκαλου, που θεωρήσαμε ότι ήταν ένας νόμος λεμιτόμος, εμβληματικός στην προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης, έτσι και τώρα αναδείχνουμε αυτόν τον χαρακτήρα του νόμου του Χατζηδάκη για τον ΕΦΚΑ, ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση, συνεχίζει δηλαδή αυτό το έργο της ιδιωτικοποίησης, γι' αυτό και τοποθετεί ανθρώπους της αγοράς, όπως λέει, ξεπερνώντας είναι το όμως για περιορισμένο διάστημα και αυτό, κύριε Κατσότη. Για το δημόσιο, τοποθετώντας πάνω από 300 στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς ή της ιδιωτικής αγοράς, να το πω έτσι, με το μοναδικό προσόν την αφοσίωσή τους στην ιδιωτική ασφάλιση, σε αυτή τη στρατηγική. Τι έχουν να κάνουν αυτά τα στελέχη, λοιπόν, που έρχονται και τοποθετούνται στον ΕΦΚΑ? Έρχονται να προσαρμόσουν τη λειτουργία του οργανισμού σε αυτή τη λογική, να γίνει ασφαλιστική εταιρεία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, που δεν αποκλείεται σε λίγο χρονικό διάστημα να κάνει και πακέτα ασφάλεια ζωής, σύνταξης κτλ., όπως οι υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό προωθεί. Επειδή μιλήσατε, κύριε Κατσότη, κυρία Νούρη, εχθές ακόμη είναι γνωστό ότι ο κύριος Χατζηδάκης μίλησε στις εργασίες της επαγγελματικής ασφάλισης, δηλώνοντας την προσήλωσή τους και δεσμευόμενος απέναντι στους εμπόρους της ασφάλισης ότι θα τους στηρίξει με νέο νομοθετικό πλαίσιο για να στηρίξει την επαγγελματική ασφάλιση, να στηρίξει αυτή την ιδιωτική ασφάλιση συνολικά σαν τον μοχλό, τον πυλώνα της ασφάλισης. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κατσότη, επειδή και αυτή η απόσταση δυστυχώς με το Skype μας δημιουργεί κάποια προβλήματα στην επικοινωνία. Ελπίζω να λυθεί στο προσεχές διάστημα, ενώ να λήξουμε με την πανδημία. Ναι. Μιλήσατε για λαϊλασία της περιουσίας του ΕΦΚΑ και θέλω να μου το διευκρινίσετε αυτό, δεδομένου ότι αυτή η περιουσία του ενός δις, όπως εκτιμάτε ότι είναι, θα ανήκει στο δημόσιο, οι μετοχές θα είναι αμεταβίβαστες, οπότε γιατί μιλάτε για λαϊλασία και εκποίηση? Κυρία Γουλούρη, αν θα είδατε τον νόμος, οι όροι που χρησιμοποιεί, η γλώσσα που χρησιμοποιεί, να το πω έτσι, είναι management, επενδύσεις, real estate, δηλαδή αυτοί οι όροι της αγοράς. Καμία σχέση δεν έχουν αυτές οι έννοιες με την κοινωνική ασφάλιση, με την αλληλεγγύη, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό, αν θέλετε, αυτό που έχει προσδώσει σε αυτή την ασφάλιση οι αγώνες των εργαζομένων. Η κυβέρνηση λοιπόν έρχεται σήμερα και κάνει την ΑΕ. Μια ΑΕ η οποία θα έχει ένα διοικητικό συμβούλιο και αυτή θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης. Ο ΕΦΚΑ θα έχει περιουσία, αλλά δεν θα έχει κανένα λόγο στη διαχείρισή του. Άρα λοιπόν εδώ θα είναι και στην αγορά. Και πού θα λογοδοτεί αυτή η ΑΕ, κύριε Κατσότη? Των ασφαλιστικών οργανισμών, κυρία Κουλούρη, παίχτηκαν στα δομημένα ομόλογα, κουρεύτηκαν κτλ. Έγιναν επενδύσεις, έγιναν, αν θέλετε, στα θησαυροφυλάκια πήγαν των μεγάλων ομήλων. Έτσι και εκείνη την περιουσία θα καταντήσει. Πριν λίγες μέρες, να σας το θυμίζω, δόθηκε η κατασκήνωση του ΝΑΤ στο Μαραθώνα, στο Δήμο του Μαραθώνα. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση μετά με πράξη νομιωτικού περιεχομένου και αυτή την κατασκήνωση την κάνει χώρο δασικής αναψυχής, που δεν λειτουργεί μετά τη δύση του ηλίου. Και δεν είναι μόνο αυτό, βέβαια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς θα αξιοποιηθεί η περιουσία, εκείνη την περιουσία που είναι εγγύη των συντάξεων. Θα δοθεί και χωρίς αντίτιμο, θα παραχωρηθεί για επενδύσεις στους μεγάλους ομίλους. Αυτή είναι η προοπτική. Γι' αυτό και θα πρέπει να αντιδράσουν σημαντικά. Άρα λέτε δεν θα αποφέρει κέρδη στον ΕΦΚΑ? Οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι. Εμείς δεν είμαστε ούτε με τον ΕΦΚΑ του Κατρούκαλου, ούτε με τον ΕΦΚΑ του Χατζηδάκη. Είναι και τα δύο πρέπει να ανατραπούν και θα πρέπει εδώ οι εργαζόμενοι να παλέψουν για κοινωνική ασφάλιση. Με τέτοια χαρακτηριστικά που θα διασφαλίζει παροχές, αν θέλετε, αναβαθμισμένες για όλους τους ασφαλισμένους, γιατί αυτοί πληρώνουν, πάντα μια ζωή πληρώνουν, και αυτοί που κλέβουν, που ληστεύουν τα αποθεματικά, είναι οι μεγάλοι όμιλοι. Και είπα στη Βουλή, είπα συγκεκριμένα στοιχεία, το πόσα φάγανε μέχρι τώρα διαχρονικά, ακόμα από το 1947 και μετά. Πώς λοιπόν τα αποθεματικά αυτά πήγαν λοιπόν και έγιναν κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν πρέπει να επιτραπεί. Και οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ που έχουν, αν θέλετε, δεχτεί τόνους λάσπης από τον κύριο Χατζηδάκη
και από διάφορα κυβερνητικά στελέχη, όπως τώρα δέχονται οι άνεργοι. Γιατί έρχεται εδώ να αλλάξει τα επιδόματα ανεργίας. Το ίδιο κάνει και τώρα. Και λέει ψέματα στον κόσμο ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί με πολύ μεγάλο μισθό και παίρνουν, λέει, προνόμια του ΑΕΛ. Ενώ είναι πολύ γνωστό ότι οι άνεργοι επιδοτούνται το πολύ μέχρι 4 μήνες, άντε μέχρι 1 χρόνο οι περισσότεροι, και μετά από εκεί πέρα δεν έχουν άλλα προβλήματα. Θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή για τα εργασιακά, κύριε Κατσότη, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Το νέο ανταργιατικό νομοσχέδιο που έρχεται να φέρει μετά από λίγες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Κατσότη, σας ευχαριστώ θερμά. Δύο κουβέντες. Να σταθούν απέναντι σε αυτή την πολιτική, σε αυτό το καθαρό αίμα της αστικής τάξης, τον Χατζηδάκη, τον που έχει επιλεγεί για ειδικές αποστολές, γιατί είναι λέει, περήφανος για τη ΔΕΗ. Ναι, αλλά βάλτε μου μία τελεία τώρα, κύριε Κατσότη, μην ανοίξουμε όλα τα θέματα, σας παρακαλώ. Είναι περήφανος, λέει, για την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ και βλέπουμε πολύ καλά πώς αυτή αξιοποιείται για να, να μην υπάρχουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Είναι περήφανος για την Ολυμπιακή και βλέπουμε πώς έχει κινηθεί συνολικά όλη αυτή η πολιτική, η οποία είναι επιλογή του μεγάλου κεφαλαίου. Λοιπόν, ελάτε, σαρώνει δικαιώματα των εργαζομένων. Κύριε Κατσότη, ευχαριστώ πολύ.